Προγραμματιστεί για τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα, η Pfizer έως τον Ιούλιο του 2021 το εργαστήριο πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες που λείπουν. Γράφεται στην έκθεση αξιολόγησης. Διαβάζω ακριβώς. Ολοκλήρωση και του χαρακτηρισμού της δραστικής ουσίας και του τελικού προϊόντος. Και το Δεκέμβριο του 2023 η εταιρεία πρέπει να παρέχει τη μελέτη προκειμένου να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια αυτού του εμβολίου. Γι' αυτό το λόγο η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει την τελική της έκθεση κλινικής μελέτης για την τυχιοποιημένη ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο τυφλή μελέτη παρατηρητή, τέλος του 2023. Είμαστε ψεκασμένοι λοιπόν όταν λέμε ότι τα γενετικά μεταλλαγμένα σκευάσματα βρίσκονται ακόμη υπό αξιολόγηση σε κλινικό πειραματικό στάδιο.